στείλει με ελληνικά. Σε ελληνικά. Ελληνικά, ξέρει. Thank you very much. Εκ μέρους του λαού της Θεσσαλονίκης την ευχόμαστε, την ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Καλή παρουσία εδώ. Θα δώσει και μια παράσταση από ό,τι έμαθα. Και κάθε επιτυχία στην Eurovision και μετά το τραγούδι το ελληνικό που θα βγει πρώτο, να βγει δεύτερο. Θα είμαστε χαρούμενοι. Και χαιρόμαστε μέρα με την ημέρα η διεθνής κοινότητα να γνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων. А еще желаем, чтобы день за днем все страны в мире признали геноцид армян. Είμαστε τον ίδιο, έχουμε τον ίδιο πόνο, γιατί και εγώ είμαι πόντιος και εμείς θέλουμε την αναγνώριση ποντιακού. Αυτό είναι το σύμβολο της Θεσσαλονίκης, ο Λευκός Πύργος. Την ευχαριστούμε πολύ. Τώρα εδώ μέσα είναι και το τραγούδι που θα τραγουδήσει. Θα το πάρω ήδη μέσα από το κινητό μου για να το ακούσω. Είναι CD, έτσι. CD, δεν είναι DVD. Είναι πολύ έξυπνο. Είναι έξυπνο όσο είναι. Έτσι έχουν πει το ίδιο. Το ίδιο είναι. Τι γίνεται αυτό. Πού ήσασταν εσύ. Ну, стоит это дерево большим и красивым и напоминает всегда о нашей замечательной стране, вашей замечательной стране. Άστα μεγαλώσει αυτό το δέντρο και πάντα να θυμίζει η Ρωσία, η Αρμενία και η Ελλάδα. Με χαρά ο λαός της Θεσσαλονίκης υποδέχεται το αστέρι της αρμένικης μουσικής, την εκπρόσωπο στην φετινή Eurovision, τη φίλη μας την Εύα, η μέρα που όλος ο χριστιανισμός ανεβαίνει το Γολγοθά, τη Σταύρωση. Ευχόμαστε η αυριανή μέρα, η μέρα Ανάσταση. Ξέρετε ότι φυτεύουμε τη Μεγάλη Παρασκευή, αποδίδει καρπούς, καρπούς για όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα για τη νεολαία. Η μουσική ενώνει τους λαούς, φέρνει ακόμη πιο κοντά τους λαούς και χαιρόμαστε που αυτή την θλιβερή μέρα για τη χριστιανοσύνη έχουμε και μία χαρά να υποδεχόμαστε φίλους από την Αρμενία και από την αρμενική εδώ κοινότητα. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Μετά το ελληνικό τραγούδι που πιστεύουμε ότι θα θριαβεύσει, ευχόμαστε να ακολουθήσει και η Αρμενία. Εξάλλου είμαστε δύο χώρες αδελφικές, κοινά προβλήματα, κοινή πορεία, ο ένας βοηθάει τον άλλον και οι λαοί εξάλλου είμαστε παιδιά ενός Θεού. Во-первых, я очень рада, что мой промотур начался именно здесь, в Греции. Во-первых, потому что я очень люблю эту страну. Во-вторых, потому что эта страна является частью моей родины, так как моя прабабушка была гречанка. Попробуем протаси-протаси. Да не фасаним. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που ξεκινάω από εδώ, γιατί η Ελλάδα αποτελεί ένα κομμάτι της ζωής μου, γιατί η προγιαγιά μου είναι ελληνικής καταγωγής και ότι το promo tour μου ξεκινάει από εδώ. Apricot stone hidden in my hand, give them back to me from the motherland. Apricot stone, I will drop it down in the frozen ground. I'll just let it make its round. Apricot stone. Πάει πολύ καλά και από την Ελλάδα θα πάρει δεκάρι. Δεκάρι, εντάξει, όσο είναι το ανώτερο.